Θερμός αναμένεται ο Ιούλιος όχι μόνο επειδή μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά και λόγω των κινητοποιήσεων της ΑΔΔ. Στις 9 του μηνός, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και αυτοί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας την απόσυρση του σχεδίου νόμου για την επιλογή των προϊσταμένων στο δημόσιο και την κατάργηση των μέτρων της διαθεσιμότητας και των απολύσεων. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας. Το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση βάζει τα φόπλακα σε οποιαδήποτε παρέμβαση του δημοσίου και σε ό,τι υπηρεσίες έχει το δημόσιο, κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα, διαλύει τις εργασιακές σχέσεις, κάνει την εργασία απασχόληση, εισάγει την ανθρωποφαγία μεταξύ των συναδέλφων, διαλύει συνολικά τη δημόσια διοίκηση με κύριο στόχο την αλλαγή, την ολοκληρωτική αλλαγή και στο δημόσιο των εργασιακών σχέσεων και το πούλημα όλων των δομών του δημοσίου, κυρίως κοινωνικού αλλά και ανταποδοτικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα στους δήμους, στους ιδιώτες. Πάνε για το μεγάλο ξεπούλημα και το μεγάλο φλαγοπότη. Οι δημοτικοί υπάλληλοι θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριους στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, ενώ δεν αποκλείεται να προχωρήσουν ακόμη και σε κατάληψη αποκεντρωμένης περιφέρειας. Κλειστές, όπως βλέπετε πίσω μου, είναι οι πόρτες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών συμμετέχουν στις διήμερες κινητοποιήσεις, ζητώντας μια δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγηση, η οποία θα συμβάλλει στη σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και δεν θα αποτελεί πρόσχημα για νέες απολύσεις. Η περιφέρεια και σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη θα παραμείνει κλειστή, διότι θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο αυτή η σχετική νομοθεσία που επιβάλλει στους διευθυντές και στους γενικούς διευθυντές την ποσόστοση της βαθμολογίας των υπαλλήλων. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου μετά την απόφαση που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσου στην τελευταία του συνεδρίαση, διαφωνώντας με τον τρόπο τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι δηλώσεις των υπαλλήλων του Δήμου, οι οποίοι τάσσονται μεν υπέρ της αξιολόγησης, ωστόσο όχι με τη μορφή που προσπαθεί να την εφαρμόσει η κυβέρνηση. Μετά από δύο συνεχείς γενικές συνελεύσεις, ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Δήμου, μετά από εισήγηση και του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα να μην στείλει στοιχεία στο Υπουργείο και καλεί όλες τις υπηρεσίες του Δήμου να πράξουν το ίδιο. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων είναι κατά του νόμου 4250 που αφορά την αξιολόγηση. Γενικά είναι υπέρ της αξιολόγησης, αλλά όχι με τις μορφές που τα φέρνουν αυτή τη στιγμή. Οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν στο πλευρό τους του Λαϊκή Συσπήρωση, που με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφασή τους να μην προχωρήσουν σε αξιολογήσεις. Υπάρχουν ωστόσο και ενώσεις πολιτών που υποστηρίζουν πως όσοι έχουν πλαστά πτυχία και παράνομες ή ψευδείς μοριοδοτήσεις θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από δήμους και δημόσιο τομέα.